Σας διαβάζω από το διαδίκτυο, τώρα το είδα πριν από λίγο, από μια δήλωση από το CNBC του Κιτ Τζάκε, που είναι διοικητικός θέλεχος του World Exchange. Είναι δηλαδή ε, ουσιαστικά η θέση των τραπεζιτών. Λέει, η καλύτερη δυνατή έκβαση για την Ελλάδα θα είναι η διατήρηση της σημερινής πολιτικής κατάστασης. Με την Ελλάδα να είναι σε ύφεση και συνεχή ανάγκη από τεχνητή υποστήριξη αναπνοής μέσω κεφαλαίων από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ουσιαστικά, αυτό που επιθυμούν η νέα τάξη πραγμάτων και οι τραπεζίτες οι οποίοι δημιούργησαν με τους πολιτικούς τους υπαλλήλους την κατάσταση αυτή, είναι η Ελλάδα να βρίσκεται σε συνεχή τεχνητή αναπνοή και υποαπειλή. Αυτά που προέκυψαν από τις συναντήσεις που κάναμε για να οι ανεξάρτητοι Έλληνε με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας, τον κ. Προβόπουλο και τον Υπουργό Οικονομικών σήμερα και τον Γενικό Γραμματέα, τον κ. Ζανιά και τον Γενικό Γραμματέα, είναι πρώτον απ' όλα ότι αυτό το δίλημα ευρώ η δραχμή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν μνημονι... τα μνημονιακά κόμματα, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιτζέλος και δυστυχώς και ο κύριος Κουβέλης, είναι ότι υπάρχει απειλή, κατά τη δική τους άποψη υπήρχε απειλή, η Ελλάδα να πάει στη δραχμή. Λοιπόν, από τα χείλη του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, ο κύριος Προβόπουλου, ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Ελλάδα να πάει στη Δραχμή εάν αυτό δεν το επιλέξει ως πολιτική ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί κανείς να μας πετάξει έξω από το ευρώ. Κατέπευσε λοιπόν όλη η προεκλογική εκστρατεία και του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιτζέλου που όπως θυμάστε στην αρχή της προεκλογικής εκστρατεία των δεύτερων εκλογών είχαν βάλει αυτό το δίλημα. Το ξέραμε. Γιατί δεν υπάρχει καμία διάταξη. Όταν του ρώταγε στα πάνελ, πέστε μα με ποια διάταξη θα φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Κανεί δεν απαντούσε. Τελείωσε λοιπόν το πρώτο δίλημα. Το δεύτερο δίλημα, το οποίο ξεκαθαρίστηκε σήμερα, είναι αυτό ο μύθο ότι οι μισθοί και οι συντάξει πληρώνονται από τα χρήματα των δανειστών. Ούτε ένα ευρώ δεν πάει για μισθού και συντάξει για υγεία και παιδεία. Το αντίθετο. Από τα φορολογικά έσοδα τη χώρα πληρώνονται οι μισθοί, οι συντάξει, η παιδεία, η υγεία. Και από αυτά τα φορολογικά έσοδα έχουν πάει να πληρώσουν υποχρεώσει τη χώρα οι οποίε προέκυψαν μετά το PSI, παραδείγματος χάρη. Τα 435 εκατομμύρια πληρώθηκαν από ειδικό λογαριασμό των 14,5 δισεκατομμυρίων που φαινόταν ότι ήταν για διάφορα έξοδα. Σα το λέω αυτό, διότι και αυτή η προσπάθεια που κάνανε και κάνουν να βγαίνουν στου συνταξιούχου ιδιαίτερα, στου μεγάλου ανθρώπου και να του λένε ότι αν δεν πάρουμε τα λεφτά από την Τρόικα και από του δανειστές, δεν θα πληρωθούν οι συντάξει σα, θα χάσετε yeah. τη σύνταξή σα. Είναι ένα μύθο, ένα ψέμα, σας εξήγησε... ένα δίλημα εκβιαστικό. Σα εξήγησε ο κ. Ζανιά. Και, και, και το μισό λέω αυτό λίγο, μισό διότι. Λίγο. Για να πούμε ξεκάθαρα. Πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτό. Νούμερα. Επειδή σήμερα ανακοινώθηκε ότι η προθεσμία τη 15η yeah. Ιουνίου ω ημερομηνία τέλου για την υποβολή yeah. ηλεκτρονικά των φορολογικών δηλώσεων μετατίθεται κατά ένα μήνα και πηγαίνει για τι 15 Ιουλίου. Πώ εξηγείται αυτό Γιατί... να ψάχνουμε για έσοδα, ε, να καιγόμαστε για έσοδα, να χτυπάνε κόκκινο, κόκκινο συναγερμό τα έσοδα, όπω λένε χαρακτηριστικά τρόπο του λέγει, τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ. Τα έσοδα, και, το και ταυτόχρονα, τον Ζανιά. μισό λεπτό, και ταυτόχρονα η ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών να είναι ότι δεν χρειάζεται να φέρετε το φόρο σα τώρα μέχρι τις 15 Ιουνίου, φέρτε τον μετά τις 15 Ιουλίου. Δηλαδή με ένα μήνα τράτο. Σ σας το εξήγησε αυτό γιατί το έκανε ο κύριο Ζανιάς. Είναι, είναι, είναι αυτό το οποίο μου ε... δεν μας εξήγησε ο κύριο Ζανιάς αυτό, αλλά μας το εξήγησε στο CNBC αυτό το κομμάτι που σας διάβασα προηγουμένως. Θέλουν την Ελλάδα σε τεχνητή αναπνοή και να ελέγχουν εκείνη το κουμπί παροχής οξυγόνου. Ο κύριο Ζανιάς μας είπε ξεκάθαρα ότι η μη ίσπραξη φόρων οφείλεται στην ύφεση και η ύφεση οφείλεται στο μνημόνιο. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε επίσημη άποψη ότι το μνημόνιο, αυτό που εμείς λέγαμε ανεξάρτητα, το λέγαμε από τότε που ιδρυθήκαμε και εγώ το λέω δύο χρόνια τώρα, το λέω πριν υπογραφή και πριν ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο όπως θυμάστε, το λέγαμε μαζί πριν τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Όταν μα έλεγαν δεν υπάρχουν δυνατότητε αλλαγέ των μνημονίων κτλ. Θυμάστε η Δημοκρατία και τον Πασόκ. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική των μνημονίων 1 και 2 απέτυχε. Τελείωσε. Με την ε, πολιτική των μνημονίων κινδυνεύουν οι συντάξει και οι μισθοί γιατί θα παίρνουν τα λεφτά από τους φορολογούμενους και θα πληρώνουν τα πανωτόκια τα οποία έβαλαν οι τραπεζίτες επάνω στο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με έξοδο από το μνημόνιο, με κατάργηση του μνημονίου που εμείς λέμε, με χρήση πλέον του προπολογισμού από ελληνικά χέρια και από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τον ελληνικό λαό. Είναι εξασφαλισμένοι οι μισθοί και οι συντάξει, είναι εξασφαλισμένη η παιδεία, τα φάρμακα και η υγεία. Διότι αντί να πληρώσουν 435 εκατομμύρια στου κερδοσκόπου που πληρώσαν πριν από δύο εβδομάδε, για το ομόλογο το οποίο αγόρασαν οι κερδοσκόποι στο 1 πέμπτο τη τιμή, δηλαδή με 80 περίπου εκατομμύρια, τι κάναν ουσιαστικά, κόψαν τι δαπάνε από την υγεία και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν σήμερα φάρμακα για να πάρουν τα βρέφη τα οποία γεννιούνται σε μεευτήρια. Δεν υπάρχουν φάρμακα για τους καρκινοπαθείς στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουν έρθει πλέον οι υπηρεσίες υγείας στο προχώρητο. Γιατί βάλαν τους τοκογλήφους μπροστά από την ανάγκη της χώρας. Και αυτό είναι πλέον που πρέπει να αποδεχθούν δημόσια τα κόμματα. Πρέπει να βγουν όλοι τώρα προεκλογικά. Γιατί μόνο έτσι θα υπάρχει λύση εθνική για τη χώρα. Και να πούνε ότι εμείς τον ελληνικό λαό τον δουλεύαμε και οι επιστολές οι οποίες στέλναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ θα βγάλω σε λίγο στο Facebook την επιστολή που έκανε ο κύριος Σαμαράς, τον κύριο Ντράγκη, που του λέει ξεκάθαρα προεκλογικά ότι θα ακολουθήσει ακριβώς τις ρήτρε που λέει το μνημόνιο. Δηλαδή, ο κύριο Σαμαρά και ο κύριο Βενιζέλο θα πρέπει να αποφασίσουν πριν τι εκλογέ. Δουλεύαν Κύριε τον Καμένε. ελληνικό λαό ή δουλεύουν τον Κύριε ελληνικό πρόεδρε. λαό με τι εξαγγελίε του, ή, ή επέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με τι επιστολέ του. Τελείωσε το, το μνημόνιο. Το όμως... μνημόνιο απέτυχε. Και αν Μι... θέλουμε μισόλωμα. να βρούμε λύση, μισόλωμα. θα βρούμε λύση εκτός των μνημονίων. Σαφώ. Πρέπει για να κάνουμε και τον αντίλογο εν προκειμένου ότι Άρα στην λέω. επιστολή του ο κύριο Σαμαρά. Εμεί θέλουμε και, και αντίλογο, θέλουμε και debate... Αναφορά. να έρθουν οι αρχηγοί να μιλήσουν. Να μην κρύβεται ο κύριο Σαμαρά και ο κύριο Τσίπρα σε μονολόγου. Και ο κύριο Τσίπρα, ο οποίο έλεγε αυτό για την Πέιτα των πολιτικών αρχηγών. Γιατί αποφασίστηκε την των δύο και όχι των, με τη συμμετοχή των υπολείπων κομμάτων. Βεβαίω το λέω για αυτό λόγο. Ο κύριο ο κύριος Τσίπρα, ο οποίο σήμερα υποσχέθηκε τα πάντα στου Έλληνε αλλά και στου λαθρομετανάστε, ο οποίο μα είπε ότι για την ΑΟΣ πρέπει να συμφωνήσει η Τουρκία. Θα πρέπει να μα πει γιατί δεν επιμένει στη θέση του να γίνουν debate με όλου του πολιτικού αρχηγού. Τώρα δηλαδή ανέβηκε στα ψηλά μπαλκόνια και με... θέλει να αποκλείσει τα υπόλοιπα κόμματα. Μάλιστα. Ε... Εγώ ακούω λοιπόν τον σας. Πρέπει, ναι, πρέπει να πούμε, ε, ε, προκειμένου στην επιστολή στην οποία α, αναφέρεστε και αναφερθήκατε, ότι κάνει και λόγο για τα προβλήματα που προέκυψαν από το μνημόνιο, ο κύριος Σαμαράς, κάνει λόγο για την ανάγκη τροποποιήσεων σε σχέση με μια σειρά ζητήματα. Που αναφέρονται στην ανάπτυξη κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά. και πιο κάτω κάνει λόγο για εναλλακτικέ πολιτικέ. Στο πλαίσιο το συγκεκριμένο του, 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 του μνημονίου. Αλλά βέβαια. Την έγινε την επιστολή. Ναι, βεβαίω. Παρακαλώ, πέστε μου. Λοιπόν, η τελευταία παράγραφος τη επιστολή. Στο γράμμα προ τον κύριο Ντράγκη, λέει ξεκάθαρα ξέρετε πάντα. θα παραμείνουμε πιστοί Κύριε... σε όλε τι δεσμεύσει των μνημονίων. Όχι, δεν λέει αυτό. Έχω όχι. Την... Όχι, όχι, έτσι λέει. Ε... Η επιστολή του κυρίου Σαμαρά προ την Τρόικα. Η νέα δημοκρατία. Όχι προ την Τρόικα, σα λέω άλλο. Ακούστε με. Α, ναι, ναι. Υπάρχει επιστολή Εγώ... του κυρίου Σαμαρά προ την Τρόικα. Αν δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, αναφέρομαι σε αυτήν η οποία έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Λοιπόν, την επιστολή θα την αναρτήσω σε λίγο. Μισό Και η επιστολή αυτή κλείνει και λέει εμεί θα παραμείνουμε, βεβαιώνουμε ότι θα παραμείνουμε πιστοί επικαλούμαστε... στο μνημόνιο και σε αυτά τα οποία έχουν ήδη συμφωνηθεί. Ναι. Κυ κύριε, κύριε Πρόεδρε, επικαλούμαστε. Ξέρετε εσεί ότι στην εκπομπή, όταν λέμε κάτι, τουλάχιστον αυτό δεν μπορεί να μα το αφισβητήσει κανεί, πάντα το έχουμε μπροστά μα και είναι τεκμηριωμένο. Έτσι. Μου ζητήσατε, Οπότε μου λέτε, δεν έχετε την επιστολή. Προ τη... Τί... την Τροϊκά. <laughs> Σα <laughs> είπα την επιστολή προ τον κύριο Ντράκη. Ήμουν ξεκάθαρο. Αυτό δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Πότε Σα λέω τώρα. λοιπόν ότι σήμερα εμένα μου ήρθε πριν, πριν από λίγε ώρε η επιστολή αυτή, η οποία ήρθε από την Ιταλία. Έχει ημερομηνία. Και είναι ξεκάθαρη η επιστολή όπου δεσμεύεται. Έχει, έχει μερομηνία? Μερομηνία. ημερομηνία. Μερομηνία. Έχει ημερομηνία. Έχει ημερομηνία πριν από τι εκλογέ 6 Μαΐου. Θα, σας την... θα την αναρτήσω σε λίγο στο Facebook και θα τη δείτε. Δεν μπορείτε να μα πείτε την ημερομηνία. Λοιπόν, είναι, μου την, μου, την, έστειλε, ναι, βεβαίω. Είναι 15 Φεβρουαρίου του 12, την οποία την έκανε ο κύριο Σαμαρά τον κύριο Τράγκι Και λέει μάλιστα. If Νέα Δημοκρατία wins in the next election in Greece, we will remain committed to programs, objectives, targets and key policies as described in the MOU MEFP. Υπογραφή Αντώνη Σαμαράς προς τον κύριο Μάριο Ντράγκη, president ECB. Είναι yeah. επιστολή, μου ήρθε ε, στο email, δεν είναι αμφισβητήσιμη η επιστολή. Όχι, oh, oh, oh. όχι. Ah, απλά εσεί έχετε αυτή την επιστολή, εγώ έχω την άλλη επιστολή και θέλω αυτή τη διαβάσατε να διαβάσει και να ακουστεί. Εάν έχετε ότι... τη δυνατότητα, εγώ μπορώ από το κομπιούτερ από, από το μου να τη βγάλουμε να τη δει και ο κόσμο. Ναι, βεβαίω. Αν τεχνικά μπορούν οι ε, καλοί μου συνάδελφοι, η κυρία Παπαδημητρίου, οι και κλπ. στο κοντρόλ, να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Γιατί να διαβάσω όμως, η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει πλήρω του στόχου δημοσιονομική προσαρμογή αναφορικά με την εξάλληψη του ελλείμματο και την αντιστροφή τη δυναμική του χρέου. Και συνεχίζει και αναφέρεται σε μια σειρά από θέματα όπω δημόσιε δαπάνε, καταπολέμηση τη κλπ. Στη συνέχεια, βάσει των στοιχείων. Από τη μέχρι τώρα εκτέλεση του προπολογισμού, πιστεύουμε ότι συγκεκριμένε πολιτικέ πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία του προγράμματο. Και πιο κάτω. Και ποια είναι η πρόθεσή μα είναι θα... να αναδείξουμε Α, αυτά τα ακούστε, θέματα. Μην γιατί... μου διαβάζετε με... την επιστολή, Σαμάρα, όλοι, να, να... να σα πω ένα απλό. Να... Θυμάστε τη συζήτηση που είχαμε μαζί προεκλογικά τη 6 Όταν εγώ είπα ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνε πιστεύουμε ότι πρέπει να γυρίσουν οι μισθοί και συντάξει στα επίπεδα του 2009 και το κόστο είναι 3 δισεκατομμύρια, η επίσημη ανακοίνωση που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία μετά τη συζήτησή μα ήταν ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο λαϊκισμό. Το ίδιο ακριβώ που είπαμε εμεί πριν την 6η Μαου, βγήκε ο κ. Σαμαρά και το ανακοίνωσε προχθέ στα μέτρα τα καινούργια τα οποία ανακοίνωσε. Και ουσιαστικά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε, πολλά εξ αυτών τα αντέγραψε από εμά, Κάποια άλλα όσον αφορά την ανεργία, είπε ότι θα επιδοτήσει την ανεργία και όχι την εργασία. Είναι μέτρα τα οποία απαιτούν έξοδο από το μνημόνιο. Με το μνημόνιο το οποίο έχει υποσχεθεί, έχει δώσει ρητέ υποσχέσει ότι ουσιαστικά. και τα έχει ψηφίσει και στο έτσι, Δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε και το περιγράφουμε. Είναι μέτρα τα οποία δεν μπορούν να πάρθουν μέσα στο μνημόνιο. Πρέπει να τα αποφασίσουν. Η Ελλάδα βρίσκεται σε δύσκολη φάση. Βγαίνουμε από, το μνημο... από τα μνημόνια τώρα. Τα μνημόνια πέτυχαν. Την ώρα που ο Ευρωπαϊκό Νότο εκρήγνεται, την ώρα που έχουμε πλέον συμμάχου στην Ισπανία, στη, Γα... στη Γαλλία, στην Ιταλία, ο κ. Μπερλουσκόνη τον ακούσατε τι είπε πριν από λίγη ώρα. Είδατε τι δηλώσει Μπερλουσκόνη για τη Γερμανία και για την πίεση που γίνεται αυτή τη στιγμή στον Ευρωπαϊκό Νότο. Εδώ πια οι Ευρωπαίοι του Νότου ξυπνάνε και βλέπουν ότι η επικυριαρχία των Γερμανών, τη κυρία Μέρκελ, του κυρίου Σόιμπλε και των υπαλλήλων του, δεν έχει πλέον δυνατότητα να συνεχιστεί. Και α πω και κάτι, το οποίο δεν λέγεται, γιατί αποφεύγουν όλοι, πάνε στο μαλακό σε σχέση με τι ευθύνε. Δεν κατάλαβα η Γερμανία αυτή τη στιγμή, η οποία κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα, γιατί δεν δίνει τον κύριο Χρυστοφοράκο να μα πει ποιοι πολιτικοί τα παίρνανε. Γιατί δεν λέει πόσα πληρώσανε για να υπογραφούν οι συνθήκε τη Siemens. Γιατί δεν μα λένε Πόσα πληρώσανε για τα υποβρύχια. Γιατί δεν μας, μας δίνουν τις, ε, τις μίζες που πληρώθηκαν προκειμένου να ακυρώσουμε τις συμβάσεις αυτές και να φυλακίσουμε τους επίρρουκους πολιτικούς. Το ξέρετε ότι το ΣΔΟΕ αυτή τη στιγμή ψάχνει υποψήφιους βουλευτές και δεν δίνονται στη δημοσιοτήτα ονόματα. Γιατί λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτή η συμφωνία σιωπής εδώ έχω στα χέρια μου την δικογραφία του το Άκη Τσοχατζόπουλου. Η δικογραφία του, Άκη αναφέρεται, στη δικογραφία του Άκη Τσοχατζόπουλου αναφέρονται στοιχεία για μεταφορέ χρημάτων, όπω επίση αναφέρεται και παρέμβαση στη δικαιοσύνη για την υπόθεση του CDS. Τι μα είπε προχθέ ο διοικητή τη Τραπέζη Ελλάδο, Ότι για την υπόθεση των CDS του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έχει πλέον κατατεθεί ο αντισυμβαλόμενο με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο από την Τράπεζα τη Ελλάδο. Και το θέμα είναι γιατί δεν έχουν προχωρήσει ήδη με γοργού ρυθμού στο να ανοίξουν, να ζητήσουν δικαστική συνδρομή και να δουν αυτοί οι αντισυμβαλόμενοι. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι έστησαν το παιχνίδι για να βάλουν την Ελλάδα στο μηχανισμό στήριξη, Αυτοί δεν παίξαν με τα σπρεντ. Αυτοί δεν είναι οι κερδοσκόποι που εισέφεραν 435 εκατομμύρια προχθέ. Η Ελλάδα και η ελληνική οικογένεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση. Έχουμε 2.500 αυτοκτονίε, Έχουμε 1.600.000 ανέργου περίπου. Έχουμε. Το 80% των επιχειρήσεων να κλείνουν, γιατί κάποια απαταιώνε τα αρπάξανε, κάποιοι άλλοι στοιχημάτισαν στην πτώχευση τη χώρα και έχουν το θράσο να λένε δημόσια πλέον ότι θέλουν να μα έχουν στην τεχνητή αναπνοή. Θα του το επιτρέψουμε, Όχι, δεν θα του το επιτρέψουμε. Και όσον αφορά του ανεξάρτητου Έλληνε, θα παλέψουμε. Μες. Με όλη τη δύναμη Έχουμε ήδη που μα δίνει ο ελληνικό λαό για να του ανατρέψουμε. Από του τηλεθεατέ. Ε, υπάρχει όμω. Παρακαλώ. Ε, τώρα είναι από το ύφο σα, είναι από το πόσο παθιάζεστε. Και το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, όπου είπατε ξεχάστε τα αριστερά, τα δεξιά, τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε. Εδώ κινδυνεύει η πατρίδα. Ότι κάποιοι διαπιστώνουν, από όσο βλέπω από τα emails, κάποια μορφή. Ε, εμπάθεια την χαρακτηρίζουν άλλοι, μονομερή προσέγγιση και κριτική, μόνο προ την πλευρά του κυρίου Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία. Και θέτουν το ερώτημα λέτε, αν αυτό γίνεται για λόγου δημοσκοπικού. Γιατί λέει, φαίνεται ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνε χάνουν ψήφου προ την πλευρά του κυρίου Σαμαρά και γι' αυτό χτυπάνε ε, μονόπαντα, μονόδρομα τον κύριο Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, καταρχήν. Εγώ χτυπάω το ίδιο τη συγκυβέρνηση του Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, οι οποίοι υπόγραψαν προ την Τρόικα αυτέ τι υποσχετικέ και οι οποίοι οδήγησαν με την, με την, ψήφιση του Μνημονίου 2 την Ελλάδα και του Έλληνε στο αδιέξοδο. Βεβαίω και κριτική κάνω και στου υπολείπου, οι οποίοι είναι αντιμνημονιακοί και μίλησα προηγουμένω για τον κύριο Τσίπρα. Ο οποίο κύριο Τσίπρα σήμερα ήταν μια αποκάλυψη το πρόγραμμά του. Ο κύριο Τσίπρα μίλησε για συνεργασία με την Τουρκία για την ΑΟΣ. Δηλαδή όχι για τη μονομερή ανακήρυξη ΑΟΣ. Εδώ πέρα απείλησε ουσιαστικά σήμερα την εμπορική ναυτιλία. Απείλησε την επιχειρηματικότητα. Αντέγραψε κάποια σχέδια και υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες, αλλά ο κύριος Τσίπρας απέδειξε σήμερα ότι αυτό που θέλει είναι να μην κυβερνήσει. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος. Το να... μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος είναι ότι για να κυβερνηθεί η χώρα χρειάζεται να μπορέσουν να αναπνεύσουν πρώτα απ' όλα οι μικρομεσαίες επικελματίες, η μεσαία τάξη της χώρας. Πάνω σε αυτό το ότι υποσχόμαστε τα πάντα. Κύριε Καμένε, κύριε Πρόεδρε, εμεί είπαμε να για του μικρομεσαίου. Πόσο... Αμέσω, θα σα απαντήσω. Όχι, όχι, είναι κρίσιμο αυτό που λέτε. Δηλώσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει βγει. Είναι κρίσιμο το αυτό που λέτε. Για τον... Θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν λογαριασμοί τον... πάνω σε αυτό. Για... για αυτό το ταμείο που είπατε, όπου θα μαζευτούν τα βάρη που προσωπικά. Τραβάει ο καθένα στην πλάτη, ο κάθε ελεύθερο επαγγελματία, βιοτέχνη, ε, μικρομεσαίο. Που είπατε ότι βάρη έχει ναι. προσεφορία, εφορία, προ οίκα κλπ. Πόσο εφικτό, πόσο ρεαλιστικό είναι να δημιουργηθεί αυτό το ταμείο που θα μαζέψει ε, όλα αυτά τα βάρη και επομένω θα δώσει τη δυνατότητα απαλλαγμένου με άλλο αέρα να κινηθούν μέσα στο πλαίσιο τη αγορά. Εθνικό λογαριασμό οφηλετών του δημοσίου είναι. Η αλήθεια ποια είναι αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μικρομεσαία επιχείρηση, και μιλάω για κύκλο μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έτσι, ουσιαστικά λόγω τη ύφεση οφείλει 2 με 5 δόσει του ΦΠΑ, οφείλει ασφαλιστικέ εισφορέ, οφείλει φόρου έκτακτου τη ακινήτου περιουσία, οφείλει ενίκεια. Έχει φτάσει λοιπόν σε σημείο πλέον. Να έχουμε πλαστά τιμολόγια για ΦΠΑ γιατί ο καθένα προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να, να, να μπορέσει να επιβιώσει. Έτσι. 1500%. Εμεί τι λέμε. Και δεν εισπράττει και το κράτο φόρου. Γιατί όταν ο άλλο δεν αποδίδει το ΦΠΑ, το κράτο δεν εισπράττει. Λέμε λοιπόν ότι όλε αυτέ οι οφειλέ πρέπει να περάσουν σε ένα ειδικό λογαριασμό, ο οποίο θα τηρείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτου, στην Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων, όπου θα μεταφερθούν όλε αυτέ κατόπιν ετήσεω του επιχειρηματία, όλε αυτέ οι οφειλέ. Συν τι οφειλέ που έχει προ τελωνία κτλ. Αφού περάσουν αυτά, μεταφερθούν τα χρήματα, θα γίνει αυτόματη αναστολή όλων των διώξεων, των αστικών και των ποινικών. Εδώ έχουμε 130%. Υπερχωρητικότητα των φυλακών και κινδυνεύουν να βάλουν στη φυλακή το 80% των ελληνών επιχειρηματιών, μικρομεσαίων επιχειρημα... επιχειρήσεων. Έτσι. Αυτόματη αναστολή των ποινικών και των διοικητικών διώξεων έχουμε το, τα πρόστιμα. Ένας που δεν απέδωσε ΦΠΑ το 2005 σε αξία 15.000 ευρώ, του έχει φτάσει το πρόστιμα 135.000, δεν πάει το πληρώσει. Θα πάμε λοιπόν μέχρι το 50% της προσαυξήσεως. Και εν συνεχεία θα ρυθμίσουμε τα ποσά αυτά χωρίς προκαταβολή με τον εξή αριθμό δόσεων. Μέχρι 100.000 ευρώ, 100 δόσεις. Μέχρι, από 100 μέχρι 300.000 ευρώ, 150 δόσεις. 300.000 με 3.000.000, 240 δόσει. Εφόσον οι οφειλέτε έχουν ακίνητη περιουσία πλήν τη πρώτη κατοικία, μπορούν να εγγυηθούν και θα προσημειώνονται υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Οι συγκεκριμένοι οφειλέτε, έχουν, εφόσον έχουν πάρει επιχειρηματικά δάνεια και ουσιαστικά έχουν μπλοκάρει από τι πρακτικέ εταιρείε, θα κουρεύουν τα δάνεια αυτά για το 50% του υπολείπου από την ημερομηνία υποβολή τη για την έδωξη του εθνικού λογαριασμού. Και αυτόματα θα αναστέλλεται και η πληρωμή των δώσεων για δύο χρόνια. Θα του δώσουμε no, μια ας. ανάσα. Εξασφαλίζεται η πλήρη και ολοσχερή αναγνώριση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων και των ενσύμων των εργαζομένων. Εξασφαλίζεται η αναστολή του τη Εδώ το 80% των επιχειρήσεων τη ρεσία. Δεν μπορούν να κάνουν πράξει. Δεν μπορούν ουσιαστικά να κόψουν επιταγή. Εάν δεν βγουν από την τηρεσία άμεσα, δεν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουν άμεση φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και θα έχουμε λοιπόν αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τώρα έχουν μπλοκάρει χωρίς κανένα έξοδο από το ελληνικό δημόσιο, δεν έχει δηλαδή κόστος αυτό στον προπολογισμό. θα αρχίσουν να αποδίδουν φόρους. Μάλιστα. Το πρόβλημα Κύριε της εισπράξεως των φόρων, όπως είπε ο κ. Ζανιά σήμερα, είναι ακριβώς η ύφεση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα κλείνουν απολύονται άνθρωποι. Δώστε Οι μια διευκρίνηση, είναι, που είναι πολύ κρίσιμη και αφορά την άλλη πλευρά Παρακαλώ. του λόφου. Όταν λέμε για το μνημόνιο, υπάρχουν πολιτικέ τι οποίε. και μα το μεταφέρουν αυτό και αν θέλετε, προστρέχουμε κι εμεί για να θέσουμε το ερώτημα προ την δική σα πλευρά. Είναι πλευρέ και πτυχέ του μνημονίου που θα έπρεπε να αρχίσουν να ελοποιούνται χωρί να υπάρχει το μνημόνιο. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ο πρόεδρο ενό ελληνικού κόμματο λέει ναι ούτε στις μαϊμού συντάξει, οι οποίες αποκαλύφθηκαν, μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία, Μα το του Θεού. ούτε Μα, στα μαζικά επιδόματα, ούτε στην υπερσυνταγογράφηση ε, που έβγαζε την Ελλάδα να είναι 60 εκατομμύρια και όχι 10 εκατομμύρια, ή είναι πτυχέ του μνημονίου που πρέπει να υλοποιηθούν και να διευρυθούν. Έτσι δεν είναι. Διαβάστε λίγο το πρόγραμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Είναι στο ανεξάρτητοιελένε.gr και θα δείτε ότι εμεί είμαστε ακόμα πιο σκληροί. Εδώ πρέπει να γίνει κράτο. Και για να γίνει κράτος θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρξει ένα ρεκτιφιέ, για να το πω έτσι, του ελληνικού δημοσίου. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και μαϊμού συντάξει υπήρχαν, και απαταιώνε οι οποίοι τα παίρναν τι πολοδομίε υπάρχουν, και άλλοι που τα παίρναν ψεφορίε υπάρχουν, και κλέφτε υπάρχουν μέσα στα νοσοκομεία, γιατροί οι οποίοι παίρνουν φακελάκια. Και αυτά όλα βεβαίω δεν τιμούν τη χώρα και πρέπει να αλλάξουν άμεσα. Εμεί μιλάμε ακόμα υπάρχουν... περισσότερο για κατάργηση όλων. Ακούστε. Ναι, ναι. Υπάρχουν φοροφυγάδε, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι του λένε: του φοροφυγά δώσε 50.000 μαύρα για να μην σου βάλω 200.000 φόρο. Ναι. Έτσι. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, λοιπόν, ναι, εμεί λέμε ανασύσταση ουσιαστικά του συνόλου του δημοσίου και μάλιστα πολύ βαριέ ποινέ. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να το κάνουμε εμεί οι Έλληνε και να το, κάνουμε, να το συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε και νοοτροπία. Υπάρχουν όλε αυτέ οι προτάσει οι οποίε πρέπει να δημιουργήσουν ένα ευνομούμενο κράτο το οποίο θα λειτουργεί. Αυτά ε, πώς είναι δεν ευνομούμενο. είναι προϋποθέσεις που, που θα μας τα πει το Μνημόνιο. Ναι. Ναι. Κύριε Προεδρε, μην καθαγιάζουμε δηλαδή, όμως για να καταλάβετε. τον έναν ή τον άλλο τομέα, ότι δεν είναι οι κακοί οι τεμπέληδες, οι δείξε, οι μπήξε του δημόσιου τομέα, και είναι οι άγγελοι του Τσάρλι, του Μα... ιδιωτικού τομέα. Μ... Και το λέω αυτό γιατί Μα... έχουμε Μα και ρώτηση... Ρότσι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να απολογούνται. Οι έτοιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν δει να πέφτουν τα εισοδήματά του, δεν μπορούν να απολογούνται για δύο απαταιώνε, του οποίου βάλανε πολιτική σε αυτέ τι θέσει. Μάλιστα. Διότι, παραδείγματο χάρη, να σα πω, η κατάργηση των γενικών διευθυντών στα Υπουργεία οδήγησε του συμβούλου των Υπουργών να ασκούν διοίκηση. Απαντήστε και να έχουν βάλει μέσα στι δημόσιε υπηρεσίε όλα τα ρουσφέτια του. Ποιο διεστραμμένο νου επέβαλε την αύξηση του ΦΠΑ και εμεί οι ηλίθοι τον πληρώνουμε και αυτοί που τον εισπράττουν δεν τον αποδίδουν χωρί να τιμωρούνται. Σε ποια χώρα γίνονται αυτά, Αυτό ακριβώ λέω. Ότι όχι, καταρχήν ο ΦΠΑ είναι ο υψηλότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αποτέλεσμα να έχουμε ουσιαστικά τεράστιε απώλειες σε πάρα πολλού Να Α πούμε ένα παράδειγμα, στον τουρισμό. Όταν έρχεται ο τουρίστα ο οποίο πληρώνει στη Βιέννη τον καφέ του, τον Εσπρέσο 1,20 και τον πληρώνει στην Αθήνα στο Σύνταγμα 6 ευρώ, δύσκολα θα ξαναλύσει η χώρα μα για τουρισμό. Σα λέω τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε στην Παραμεθόριο, Μάλιστα. στα νησιά μα, στη Θράκη. Το, 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 το ο άξονα Θράκη, Αιγαίο και η είναι ένα άξονα ο οποίο πρέπει να ενεργοποιηθεί για την ασφάλεια τη χώρα. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στην περιφέρειά μου, στην Ορεστιάδα, βάζει κάποιο πετρέλαιο ταξιτζή με ένα 60 και πάει δίπλα Περνάει τα σύνορα και βάζει με ένα 10. Πώ θα μιλάμε για ανάπτυξη όταν έχει 23% ΦΠΑ εδώ και δίπλα έχει 5%-6% ΦΠΑ. Όταν πληρώνει ο φορτηγατζή στη Μιτυλίνη 45% φόρο και στην Τουρκία δίπλα που μπορεί να κάνει μεταφορέ με το άνοιγμα που κάναν στου φορτηγατζίδε να πληρώνει 10% φόρο. Εάν δεν γίνουν ζώνε ειδικού φορολογικού καθεστώτο στην παραμεθόριο, στα σύνορά μα, στα νησιά μα, και να πούμε ελάτε εδώ να επενδύσετε, θα έχετε 5% εφορία φόρο για τα υπόλοιπα 10 χρόνια, αλλά θα πάρετε 50% ντόπιου πληθυσμού εργαζόμενους και να ανοίξουμε ουσιαστικά τα σύνορα στο να έρχονται μέσα στην Ελλάδα τουρίστες από εκείνες περιοχές και να μην στέλνουμε εμείς στις δικές τους, Εάν yeah. δεν ανοίξουμε τα σύνορα προκειμένου να πάρουμε πίσω τα χρήματα που φύγαν για την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Γιατί αυτό γίνεται τώρα. Τώρα πρέδρε, ουσιαστικά οι Έλληνε ψωνίζουν τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τα σύνορα ή από την Τουρκία. Πρέπει να πάμε στο τελευταίο μα διαφημιστικό. Αυτά τα διάλυμα, μέτρα είναι τα οποία θα φέρουν πάλι το αίμα στην ελληνική ότι έχουμε οικονομία. Έχουμε ετοιμότατου τηλεθεατέ την επιστολή που επικαλεστήκατε μα την έστειλαν. Τώρα να δούμε πώ τεχνικά. Βέβαια πρέπει να πω. Δηλαδή νερομηνία... Έλλ... οι ανεξάρτητοι, Έλλη... ε... ανεξάρτητοι Έλληνε. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι ανεξάρτητο. Δεν μέσα του διαδικτύου. Δεν ξέρω αν μα το έστειλε ανεξάρτητο. Είναι, σίγουρο ότι έχει ημερομηνία Athens Φέβρουαρί 15 Φεβρουαρίου. 15. Βλέπουμε είναι. την ίδια επιστολή. Με τη διαφορά, βέβαια ότι δεν βλέπουμε τη βάση τη επιστολή όπου είναι το όνομα και η υπογραφή τουλάχιστον εγώ δεν τη βλέπω. Διαβάζω αυτό που λέτε εσύ σε κόκκινο. Πάνω η δημοκρατία. Λέει. Ναι, δεν αναφέρεται το όνομα όμω. Δηλαδή οι επιστολές, Επίσης, τις υπογραφέ τις, τις έχουν πρόεδρος, από κάτω. Και... Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε. Τις υπογραφέ, οι επιστολές, τις έχουν από κάτω. Πάνω είναι ο λογότυπος του κόμματο και η ιδιότητα του γράφοντος. Έχετε γράψει επιστολή, Αυτή έχω γράψει, επιστολή, εμείς, δεν το ξέρουμε. Από το διαδίκτυο. Να σα πω κάτι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εάν αμφισβητείτε την πιστότητα τη ιστορία. Όχι, δεν. Δε, δε, κρατάω μια επιφύλαξη, γιατί δεν βλέπω στη βάση, στο τέλο μια επιστολή, πρέπει σας να υπάρχει λέω, το λοιπόν, όνομα ότι και η υπογραφή. Και εμένα μου τη στείλανε σήμερα Μάλιστα. την επιστολή αυτή. Και θα πρέπει να τη Προφανώς... διαψεύσει να την επιβεβαιώσει η Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, όμω, αυτή η επιστολή Κρατάμε έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο του τελευταίου τρει μήνε. Κατανοητό. Του λοιπόν, τελευταίου τρει μήνε είναι αναρτημένη. Διαφημιστικά μηνύματα. Και όταν επιστρέψουμε, θα γράψουμε μαζί τον επίλογο αυτή της επικοινωνία, αυτή τη συνέντευξη με σημαντικά από τα σημεία και του προγραμματικού λόγου. Ε, Διάβασα προχθέ για την ε, ε, περιοδία που κάνετε στα νησιά Κίθνο, Φολέγανδρο, και κλπ. Και, και έβγαινε η φωνή που βγάζει και η ΕΡΤΡΙΑ της άλλης Ελλάδας. Για, για τα πλοία που δεν πάνε, για τα φάρμακα που δεν φτάνουν, για τα τρόφιμα που δεν φτάνουν. Για έναν άλλο κόσμο, μια, για μια άλλη Ελλάδα. Θα τα πούμε αμέσω μετά. Το να μην το θυμόμαστε μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα. Προφανώ. Κρατήστε τι σημειώσει σε λίγο, διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε στο Λαβύριθο. Πάμε να έχουμε περάσει πάλι το χρόνο μα. Πάμε να συναντήσουμε και να γράψουμε τον επίλογο με τον πρόεδρο των ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο. Κύριε Πρόεδρε, λάβαμε και το δεύτερο κομμάτι. Και αυτό το, το βλέπουμε, βλέπουμε ήδη το πρώτο και το δεύτερο. Καλώ τα δεχτήκατε. Και βέβαια περιμένουμε. Περι, είναι αυτό που σημειώσατε με το, το if. Όχι, δεν είναι εκεί το if. Είναι στο τέλος, τέλο. Εκ, εκεί ακριβώ λέει ότι αν κερδίσει τι εκλογέ, η Νέα Δημοκρατία κλπ. Και και περιμένουμε όμω, κρατούμε την επιφύλαξη και όσο είναι στον αέρα η εκπομπή. Εσείς το αποκαλύψατε, αυτό στην εκπομπή μας, να έχουμε μια επίσημη ε, παρέμβαση, ανακοίνωση, ε, απάντηση ε, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στην συγκεκριμένη επιλογή, όπου ε, ε, τι ακριβώς ισχυρίζεστε ότι λέει αυτό κύριε Πρόεδρε. Η συγκεκριμένη επιστολή. που, ο, ο κύριο Σαμαρά. Η ημερομηνία που δεσμεύτηκε 15... και στην Τρόικα δεσμεύεται για την εφαρμογή του μνημονίου με όλε τι συνισταμένε του. Αυτά δηλαδή που εξήγηλε ω ε, για τον ελληνικό λαό προχθέ είναι παραμύθια. Ή παίρνει πίσω την υπογραφή του που έχει βάλει προ την Ευρώπη, ή θα πρέπει να πάρει Μήπως πίσω η θα πρεπει να παρει πισω αυτο το οποίο έγινε. Και υποσχέθηκε χθε. Άμα τη αναλήψει των καθηγόντων του κυρίου Ντράγκη, γιατί εκείνο το χρονικό διάστημα ήταν η, η, το χρονικό διάστημα. Τώρα, εγώ προσπαθώ να καταλάβω πώ χωρούσε η συγκεκριμένη επιστολή. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Άμα τη Όχι αναλύσει το κατοικό ακούστε του κ. Τάγκη ω στη θέση του κ. Βενιζέλο. Τα τρισε. έχει πει και δημόσια. Ναι, ναι. Τα έχει, ακούστε, τα, τα έχει πει και δημόσια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ο κ. Σαμαρά και ο κ. Βενιζέλο έχουν δώσει την υπογραφή του. Ότι θα τηρήσουν αυτά τα οποία ανατρέπει ο κ. Σαμαρά με δικέ του δηλώσει. Τώρα, όσον αφορά για τον κ. Βενιζέλο, α πω και κάτι άλλο εδώ, θα σα θυμίσω ότι ο για την υπόθεση του κ. Τσοχατζόπουλου. Παραδείγματο χάρη. Πώ προέκυψε αυτό, ο ο Ναι, γιατί είναι μαζί, είναι συνέτεροι. Ε, όχι, δεν υπογράφει να, να, την να επιστολή. Ο, ο κ. Βενιζέλο, κατηγορήστε τον για κάτι ο άλλο. Ο, ο, ο κ. Βενιζέλο υπέγραψε την πρώτη επιστολή. Α, μάλιστα. Υπέγραψε την πρώτη επιστολή και υπογράψα και ψηφίσα και τα μνημόνια, μην ξεχνάτε. Ναι, σε εφαρμοστικού νόμου. Ο κ. Βενιζέλο, επειδή λέμε για τον κύριο Βενιζέλο, ε, θα σας θυμίσω ότι είχε αθώσει τον κύριο Τσοχατζόπουλο σε εξεταστικές επιτροπές. Θα θυμάστε αυτά. Η μισή ναι, ομάδα σα... του κυρίου Τζοχατζόπουλου ή τότε είναι τώρα, στο, είναι, είναι, είναι τώρα, και να ρωτήσετε που θα καλέσετε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ η μισή ομάδα του κυρίου Τζοχατζόπουλου και οι στενοί του συνεργάτε είναι στενοί συνεργάτε τώρα του κυρίου Τσίπρα. Να ξέρουν όμω ότι συγχωροκάρτη δεν θα δώσουμε και εμεί οι ανεξάρτητοι δεν θα μα Αυτό από πού προκύπτει, κύριε ο κύριο που είναι, ξέρετε. Αυτό προκύπτει από αναφορέ. Όχι, δεν δε το ξέρω. Ο κύριο Κοτσακά ήταν ένα ε, συνεργάτη του αυτού κ. Τσίπρα. Αυτό που ξέρουμε Λατσόπουλο. και η απάντηση που έδωσε ο κύριο Τσίπρα, άκουσα μία συνέντευξή του χθε διαδικτυακή στον Νίκο Τον Κατζηνικολάου, όπου έθεσε. τέθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα και αναφέρθηκε σε αυτού οι οποίοι ναι. φαίνονται. Δηλαδή στον κύριο Μητρόπουλο, στην κυρία Σακοράφα και στον κύριο Κουρουμπλή. Ε, υπάρχει κανένα πρόβλημα με του συγκεκριμένου. Δεν, δεν μιλάω για αυτού. Ναι. Μιλάω. Μιλάω για τα στελέχη Αν εννοείται βαθύ πασόκ τον κύριο Μητρόπουλο, του... την κυρία Σακοράφα και τον κύριο Κουρμπλή, αυτό εννοώ... Ακούστε, μη... δεν εννοώ. Ακούστε, εμένα, όταν θα με ρωτάτε, θα μου λέτε συγκεκριμένα πράγματα. Σα ανέφερα τον κύριο Κοτσακά, παραδείγματο χάρη. Μάλιστα. Δείτε τους συνεργάτες του υπολείπου συνεργάτε του κυρίου Τσοχαντζόπουλου και δεν μιλάω για του βουλευτέ. Ο κύριο Κουρμπλή δεν ήταν ποτέ συνεργάτη κανένα και μάλιστα ένα εξαιρετικό κοινοβουλευτικό. Μάλιστα. Υπάρχουν όμω. Η παλιά ομάδα του κυρίου Τσοχαντζόπουλου, έχει πάει προ τα εκεί. Δεν λέω ότι δεν θα συνδράμουν στο να υπάρξει τιμωρία, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι εμεί δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν ο οποίο πλήγωσε αυτήν εδώ τη χώρα για κανένα πολιτικό λόγο και δεν πρόκειται να δοθεί χάρτη σε κανέναν. Οι ανεξάρτητε θα είμαστε οι εγγυητέ τη εφαρμογή αυτών που λέμε. Μάλιστα. Και τη πολιτική μα και τη τιμωρία, αλλά και τη πορεία τη Ελλάδο χωρί τεχνητή αναπνοή. Τεχνητή αναπνοή για να μα έχουν με ρυθμισμένο οξυγόνο, με τους πολιτικούς τους απεσταλμένους εδώ, δεν θα περάσει πλέον μετά τις εκλογές Τελευταίο ερώτημα, γιατί της δεν έχουμε Μαΐου. άλλο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, ποια θα είναι τούτον τον βοθέντων, εγώ καταλαβαίνω και από την τοποθέτηση του κ. Κουβέλη και από την τοποθέτηση να αποψινή τη δική σας, δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητικό σχήμα στις 18 Ιουνίου τούτον των δεν υφίσταται. Πώς γιατί... θα συμπήξετε... Πώς θα Του τον δοθέντων, η... δοθέντων, πρώτα απ' όλα, το τούτον, τούτων δοθέτων είναι ότι το μνημόνιο αποτύχανε. Πρέπει λοιπόν να αφήσουν τους εγωισμούς και να τα παραδεχτούν δημόσια. Να πούνε ότι εμείς εμπέξαμε τον ελληνικό λαό με αυτά που κάναμε, κάναμε λάθος. Αυτό που κάναμε, κάναμε έγκλημα. Να ζητήσουν εξεταστικές επιτροπές και να γίνουν διερευνητικοί επιτροπέ επιτροπές για όλους αυτούς που φτάσαν την Ελλάδα στο μνημόνιο και να αποφασίσουν όλοι ότι το μνημόνιο πια δεν τραβάει. Θα δεν εισπράττει η Ελλάδα, έχει, έχει πάει σε ύφεση. Θα συνενέσετε λοιπόν, σε οικουμενική. Η οικουμενική, η οικουμενική κυβέρνηση με κατάργηση των μνημονίων, με άμεση κατάργηση των μνημονίων και μη συμμετοχή των άμεσων εμπλεκομένων, ποιον, με εθνικό δηλαδή σκοπό, ποιον δηλαδή, με τιμωρία αυτών οι οποίοι φέραν τη χώρα εδώ, μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει. Όταν, με, με Αλλά όχι η οικουμενική για να συγκαλύψουμε του απαταιώνε που ταρπάξαν από τη Ορίστε. Ποιου εννοείτε. Ε, βάλατε κι εσεί τον Εννο... όρο. Ναι, ναι. Ε, εγώ το, τα, λέω με το όνομά του. Επειδή άκουσα πριν τον κύριο Κουβέλη, καταρχήν έχω κατονομάσει τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σαμαρά. Αλλά είναι πρώτα απ' όλα θέμα πολιτική. Δηλαδή, εάν οι υπόλοιποι τη Νέα Δημοκρατία ή άλλων κομμάτων που πούνε όχι στα μνημόνια ή δεν πούνε όχι στα μνημόνια. Διότι για να υπάρξει οικουμενική, θα πρέπει καταρχήν να αποφασίσουμε ότι τα μνημόνια τελειώσαν εδώ. Να υπάρχει δηλαδή μια εθνική προσπάθεια όπου όλοι μαζί μα τα ενωθούμε, ας. όχι για να παραδώσουμε τη χώρα στου τοκογλύφου, αλλά για να σώσουμε την πατρίδα μα. Και εγώ πιστεύω ότι επειδή έχουν αρχίσει οι στις κολοτούμπες, και είναι καλοί στι κολοτούμπε, καιρό είναι να κάνουν τη μεγάλη κολοτούμπα να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να καταγγείλουμε και τα δύο μνημόνια και να παλέψουμε όλοι μαζί, προστατεύοντα την εθνική κυριαρχία τη χώρα και προστατεύοντα την ασυλία τη χώρα, προστατεύοντα την ελληνική οικογένεια. Σε λίγε μέρε θα δείτε που θα τελειώσουν οι εκλογέ. Θα αρχίσουν να έρχονται τα χαράτσια. Εγώ θα συστήσω στου ε, ακροατέ να πάνε στην εφορία και να ρωτήσουν πόσο θα πληρώσουν. Για να καταλάβουν τι έρχεται. Θα αρχίσουν οι πρακτικέ εταιρείε να κατάσχουν σπίτια, πρώτε κατοικίε. Και αυτά γιατί έχουν παραδώσει τη χώρα στον ΙΕΦΣΕΦ. Πρέπει να σώσουμε την ελληνική οικογένεια από τι πρακτικέ εταιρείε. Από το τσουνάμι που έρχεται. Να ενεργοποιήσουμε την ασυλία τη χώρα. Εμεί δεν λέμε ότι έχουμε δέκα σακούλια λεφτά, ούτε ότι μπορούμε αύριο το πρωί να ξαναφέρουμε την ευημερία στη χώρα άμεσα πατώντα ένα κουμπί. Λέμε όμω ότι θα προστατεύσουμε την ελληνική οικογένεια τις κατασχέσεις και τις από τι κατασχέσει και από τι πρακτικέ εταιρείε. Από του τοκογλύφου που έρχονται εδώ για να πάρουν τη δημόσια περιουσία. Ξέρετε ότι η τράπεζα ούτε, η ούτε σήμερα ρωτάει κατέβει κάτω το από, ένα ερώτημα, ερώτημα, τηλεθεατή, Προέδρε, από ο, το ένα ευρώ. κύριε Πρόεδρε. Κατέβει και από το ένα ευρώ. Ούτε αν συμμετέχετε θα διεκδικήσετε υπουργικού στόκου και βιλαέτια. Ρωτάει ο ότι τηλεθεατή. τώρα την, την ώρα που καίγεται η Ελλάδα θα πάμε για καρέκλε. Για το όνομα του Θεού. Σαφή. Όποιο σκέφτεται τον εαυτό του και αναφέρομαι σε αυτού που σκέφτονταν τον εαυτό του και δεν οδηγηθήκαμε σε οικουμενική κατάργηση του μνημονίου στην προηγούμενη, διότι ο κύριο Βενιζέλο, παραδείγματο χάρη, έκανε πίσω στα έξι από τα 7 σημεία που εμεί ζητήσαμε. Μάλιστα. Καιρό είναι να κάνουν πίσω και να αποφασίσουμε εθνικά με μια κυβέρνηση εθνική ενότητα για να καταργήσουμε το μνημόνιο. Και να μπορέσουν να προχωρήσουν σε μια εθνική λύση. Καπνό από το προεδρικό μέγαρο πρέπει να βγει. Καπνό λευκό πρέπει να βγει και να υπάρξει η κυβέρνηση με ποιου συμμετέχοντε. Ναι, αλλά όχι λευκή σημαία στου τραπεζίτε που θέλουν να σηκώσουν. Του κυβερνήτε. Και, και λευκ... επειδή βλέπουν πάλι σενάρια συγκυβερνήσεων σπασόφιλε Δημοκρατία με το... ολίγων κουβέλι, θα πρέπει να το αντιληφθούν Μάλιστα. αυτό. Ψωφιλά καπνός... ο ελληνικό λαό δεν αντέχει και του έχει πάρει χαμπάρι. Λευκός καπνός και όχι λευκή σημαία.